Γιώργος, πρόεδρος του Σωματείου Διανομέων Delivery Νομοχανίων. Ερχόμαστε και εμείς σήμερα να συμμετέχουμε στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία του κλάδου μας. Βασικό αίτημα των διανομέων σήμερα είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να υπάρχουν συνεχώς θανατηφόρα ατυχήματα, κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με την εντατικοποίηση και τα ατελείωτα ρόρια που δουλεύουμε εμείς οι διανομείς, με τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κάνουμε τη διανομή μας. Έτσι λοιπόν, αιτήματά μας, με βάση και με τον αγώνα που κερδίσαμε τον προηγούμενο μήνα η διανομή στη Food, είναι να καλούμε λοιπόν τον κόσμο να συσπηρωθεί στο σωματείο, έτσι ώστε να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα μαζικό και οργανωμένο, ενάντια και στους νόμους των κυβερνήσεων και στην εργοδοσία. Και ζητάμε λοιπόν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα και να συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή των Βαρέων Ανθυγιεινών Ενσήμων του Υπουργείου. Μηχανάκια εξοπλισμό, συντήρηση και έξοδα μετακίνησης να παρέχονται από την επιχείρηση και με κράνος γι' αυτού. Υποχρεωτική κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους σε επιστημιστικά καταστήματα. Σταθερή εργασία πενθήμερο 7ωρο με αποδοχές 8ωρου και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Να απαγορευτεί η διανομή με δίκυκλο σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στη βάση των διατάξεων που προβλέπουν μέχρι σήμερα και για άλλες ειδικότητες. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί το 8ωρο και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων.